Για χαρά, άλλο ένα podcast αρισπή εδώ από το φίλαθλο προς το φίλαθλο, με σχόλια για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και μεταγραφές. Καταρχάς, να καλωσορίσω όσες και όσους ακούτε για πρώτη φορά. Αυτή η εκπομπή διεξάγεται καθημερινώς, αφιλοκερδός. Δημοσιογράφοι δεν είμαστε, αφεντικά δεν έχουμε, εμείς κάνουμε κουμάντο. Δεν σχετιζόμαστε με διοικήσεις ομάδων, ούτε έχουμε τηλεφωνικές γραμμές, χορηγούς, προωθήσεις προϊόντων, απολύτως τίποτα όσον αφορά συμφέροντα. Απλά ερχόμαστε εδώ για κριτική, σχόλια, αναλύσεις, ανταλλαγή απόψεων για το καλό της ομάδας, από αγάπη και πάθος απαράμιλο, αλλά και σε λογικά πλαίσια, δηλαδή όσο αντικειμενικά και αμερόληπτα γίνεται, λέμε τα πράγματα, αλήθειες και μόνο, αλλά και κομψά, δηλαδή χωρίς να βρίζουμε, να χαρακτηρίζουμε, να προσβάλλουμε εξ αποστάσεως, πίσω από μια οθόνη, προκλήσεις τέτοιες, διότι είναι άναδρο, κοτίστικο, άρα εδώ πέρα προφανώς και δεν περνάει. Και αυτά όλα τα γνωρίζουν άριστα όσες και όσοι ακούνε ανελιπώς, τους χαιρετίζω είτε βρίσκονται εντός είτε εκτός Ελλάδος, ακόμη και από καράβια, Ελληνίδες, Έλληνες και εμείς, Ολυμπιακοί και εμείς, είτε σχολιάζουν από κάτω πολιτισμένα και έτσι συνεισφέρουν στο να γίνεται διαδραστική η φάση της εκπομπής, είτε όχι, πραγματικά τις εκτιμώ και τους εκτιμώ εξίσου. Και τα όσα προανέφερα ισχύουν και για τα τρία κανάλια RSP, εννοείται, δηλαδή και στο τρίτο όπου ανέβηκε το πρωί εκπομπή ειδική αφιερωμένη στην Ολυμπιάδα, στα αγγλικά όμως, το τονίζω, έτσι μου βγήκε, και εδώ στο δεύτερο όπου ανεβαίνουν αυτές οι εκπομπές οι αναλυτικές, για τώρα, αλλά και στο πρώτο, το μητρικό κανάλι εννοείται, όπου και γνωριστήκαμε πριν από χρόνια. Και εκεί σήμερα ανέβηκε εκπομπή ειδική αφιερωμένη σε πιθανή μεταγραφή ενός ποιοτικού παίχτη διεθνή Αμερικανού, ο οποίος όμως περισσεύει στην ομάδα του, έτσι, τη Juventus. Άρα μιλάμε για πιθανό δανεισμό από κάτω στην περιγραφή, αλλά και ακόμη πιο κάτω σε δικό μου σχόλιο καρφιτσωμένο, βλέπετε τους συνδέσμους. Άρα πατάτε εκεί, μπαίνετε άνετα εύκολα, ακούτε και εκεί, λέτε και εκεί απόψεις αν θέλετε και έτσι στηρίζετε. Τώρα όσον αφορά τα υπόλοιπα θέματα, τέλος λοιπόν τα φιλικά, θα σκεφτόμαστε λοιπόν από εδώ και πέρα μόνο τα επίσημα, γι' αυτό λοιπόν και θα πρέπει να είμαστε πανέτοιμοι, οι παίκτες εννοώ. Και πες για τώρα είσαι καλά, ειδικά για Ελλάδα, αφού βλέπεις ενισχύθηκες επιθετικά, κυρίως με Βέλντε αλλά και με Γιάρεμτσουκ. Όμως την άμυνα ο Πιρόλα θεωρώ ότι δεν αρκεί. Ειδικά εκεί στην κεντρική οπισθοφυλακή. Για Ευρώπη πάντα μιλάμε. Άρα λοιπόν θα πρέπει να κινηθούμε. Και συνολικά για μένα χρειαζόμαστε 3-4 παίχτες ακόμη. Τουλάχιστον. Δηλαδή Ποντένσε, Όρτα ή και Αντιόρτα. Κεντρικό οπισθοφύλακα πιο έμπειρο. Να βοηθήσει και αυτά τα παιδιά που ήδη έχουμε στην ομάδα. Τα οποία έχουν δυνατότητες αλλά ώρες-ώρες χάνουν τη συγκέντρωσή τους. Αυτό γίνεται. Μην κοιτάς τον Γκάρμο. Περίπτωση ήταν 24 και τόσο ποιοτικός. Το ξεχνάμε. Έριξε άκυρο. Τέλος. Πάμε για άλλα. Κοιτάμε αλλού. Άλλον παίχτη. Και η τέταρτη κίνηση. Αριστερό μπακ. Αν και ο προπονητής μέχρι στιγμής είναι ευχαριστημένος με τον Αποστολόπουλο. Και για τώρα γενικά ποιους προορίζει ως βασικούς. Να πούμε. Τζολάκι, Ρόντινε, Ορτέγκα. Δεξί και αριστερό μπακ αντίστοιχα. Ρέτσο Πιρόλα, κεντρική οπισθοφυλακή, εξάρι Έσε, ο οποίος δεν ταξίδεψε καν στην Κύπρο, αντιθέτως πήγε Παρίσι για να παρακολουθήσει Γαλλία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με την κοπέλα του. Ξεκούραση σου λέει μια χαρά, έτσι για να ξεσκάσει. Μαζί πες με Ντόι, Τσικίνιο, λίγο πιο μπροστά. Ενώ στα φτερά, Μαρτίνς, Βέλντε, εννοείται. Ποιος Μπιέλ, ας λένε τώρα ότι ανέβηκε. Κοίτα, για δεδομένα Μπιέλ, καλά τα πήγε σχετικά. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι κάνει για Ολυμπιακό με τόσα λεφτά που παίρνει να κάθεται πάγκο. Τι λες τώρα. Αυτά παίζουν ρόλο. Λεφτά βασικού παίρνει, έτσι, το συμβόλαιό του. Αλλά και αγοράστηκε με 6 εκατομμύρια. Τι άλλο θες. Άμα δεν μου παίζεις όμως, δεν προσφέρεις, φεύγεις. Και αυτό ισχύει για όλους τους παίκτες. Είτε είναι Έλληνες, είτε είναι Ισπανοί, είτε είναι εξωγήινοι. Τι να πεις και μπροστά μύτη επίθεση ο Γιάρεμτσουκ. Με Μασούρα, Πες, Μπάκουλα, Μπιανκόν, να είναι οι τρεις οι οποίοι διεκδικούν και αυτή τη θέση. Κάτι πάντως καλό που είδαμε στο φιλικό με τους Κυπρίους του Άρη Λεμεσού ήταν το γεγονός ότι ο Ντόι
ήταν αρκετά καλός στη φυσική του θέση, στο 6. Είναι αφού ο Μίτσελ τον πέταξε πίσω στην άμυνα, κεντρική οπισθοφυλακή. Θυμόμαστε κάτω στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, με τον Όφη. Διότι αυτό το παιδί στις ακαδημίες μας εκεί έπαιζε και λέγαμε ότι πρέπει να γίνει πιο ταχύς, πιο γρήγορος. Τέλος πάντων, δύναμη έχει. Είδες πώς δημιούργησε γκολάκι για το Βέλντε. Με το έτσι θέλω, με σώμα, πάτησε περιοχή μια χαρά. Βέβαια από την άλλη, η εντεκάδα αυτή των Κυπρίων, η αρχική ήταν της πλάκας. Άρα καλό είναι το να κρίνουμε τους παίκτες στα δύσκολα. Ορίστε, Nottingham Forest, εκεί μάλιστα. Θα έλεγα ότι βγάζεις καλύτερα συμπεράσματα. Πιο ασφαλής. Τι να πεις. Πάντως όσον αφορά τα παιδιά τα 5, τα μικρά, κοίταξε. Σκέφτομαι το εξής. Τι παραπάνω έχει ο Στάμενιτς ο τωρινός, το τονίζω, από το Μπάκουλα και το Μουζακίτη. Να σου πω, απολύτως τίποτα. Αντιθέτως, τα παιδιά αυτά είναι καλύτεροι του. Για τώρα, ξαναλέω. Άρα λοιπόν έχεις δίλημα εσύ ο Μεντιλίμπαρ. Πώς θα γίνει. Ποιους θα κρατήσεις τελικά. Από ό,τι λένε πάντως, οι δύο που είναι πίσω είναι ο Κουτσίδης με τον Παπακανέλο. Έλα όμως που και αυτή είναι καλή, ο Κουτσίδης μια χαρά ταχύς είναι. Τον είδαμε να σπριντάρει με Σεμέντο, το Πορτογάλο του Άρη Λεμεσού, ο οποίος είναι γρήγορος. Φυσέκι. Είδαμε και πάλι Παπακανέλο να δημιουργεί, να παίζει ωραία μπάλα. Της μιλάει ο άτιμος. Αφού όμως χρειαζόμαστε μπόλικο υλικό για να έχουμε και Πέμπτες και Κυριακές κτλ., τους κρατάς για μένα για να κερδίζουν τις Καλλιθέες, τους Βόλους και τους Ατρομήτους. Με όλο το σεβασμό σε αυτές τις ομάδες. Είτε ως βασική είτε ως αλλαγή, έτσι λέμε. Λοιπόν, θα έχουν και το τρομερό, το διπυρωτικό 24 του μηνός, ημέρα Σάββατο, το οποίο παιχνίδι θα μεταδοθεί από το συνδρομητικό κανάλι, το γνωστό. Και δύο μέρες αργότερα, 8:30, τη Δευτέρα, 26 του μηνός, αντιμετωπίζουμε την Καλλιθέα εντός έδρας. Φιλοξενούμε το μεγάλο Ματιέ Βαλμπουενά. Εντάξει. Από εκεί και πέρα ξέρουμε πολύ καλά ότι το να παίξουν τα παιδιά αυτά στο Μαρακανά θα είναι εμπειρία ζωής. Ξεκάθαρα πράγματα. Γενικά πάντως είδαμε στα φιλικά τα 8 ότι βάλαμε 18 γκολ και φάγαμε 10. Που συνήθως στο ποδόσφαιρο οι αριθμοί δεν λένε και πολλά πράγματα. Δηλαδή κατοχή μπάλας, ευκαιρίες για γκολ και ούτω καθεξής. Κι όμως, στην προκειμένη περίπτωση κάτι λένε οι αριθμοί. Και τι είναι αυτό? Ξαναλέω ότι στην επίθεση καλά είμαστε, αν και θέλουμε ποντένσε. Όμως στην άμυνα χάνουμε λάδια, έτσι, μεταξύ μας. Άρα τι θα κάνεις δηλαδή εσύ ως διοίκηση του Ολυμπιακού? Θα περιμένεις πάλι τελευταία στιγμή? Τέλη Αυγούστου προς αρχές Σεπτεμβρίου, κάναν ελεύθερο, κάναν δανεικό? Να φέρεις. Ή θα κινηθείς από τώρα, να έχουμε τα κεφάλια μας τα πάνω ήσυχα? Τι να πεις, μάλλον το πρώτο σενάριο θα ισχύσει. Με βάση πάντοτε τα όσα έχουμε ζήσει, τα όσα έχουμε δει από Ολυμπιακό, από Μαρινάκι, συγκεκριμένα. Πάντως δεν γίνεται να επιτρέπουμε στον Άρη Λεμεσού να φτιάχνει τόσες φάσεις, έτσι, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, όταν και έβαλε παίχτες μέσα, σοβαρούς. Είδαμε να είναι ασύνδετοι και να έχουν θέματα και στο 6, στο κέντρο, που αυτό είναι που δημιουργεί θέματα στην κεντρική οπισθοφυλακή. Είδαμε τον Άντι να κάνει πάλι λάθη πολλά, ενώ είναι ταχύς, δυνατός κτλ. Είδαμε Βέλντε ατομιστή λίγο, εντάξει, έβριζε ο Μεντιλίμπαρ ορθώς, αλλά τι να κάνουμε, παιχταράς είναι. Κατά τα άλλα, ως μονάδα, τρομερός. Είναι δηλαδή από αυτούς τους παίχτες που κάνουν τον αντίπαλο να τρέμει, έτσι. Άσε που είναι και μεγάλο, τεράστιο προσόν για μένα, το να μπορείς να προσαρμοστείς τόσο γρήγορα σε νέο περιβάλλον, εντάξει. Διότι πολλές φορές ο παιχταράς φαίνεται από την αρχή, όταν έχει δηλαδή προσαρμοστικότητα, αλλά από την άλλη πολλές φορές επίσης, ο παιχταράς δεν φαίνεται. Να πω και δύο παραδείγματα, Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, ορίστε. Πέρ Ζέτερμπεργκ, ο Σουηδός, ή ο Χουάν Χωσέ Μπορέλι. Είναι έτσι ή δεν είναι? Τρώγανε στην αρχή τα βρυσίδια, έτσι, επί μήνες. Που τότε δεν υπήρχαν αυτά εδώ τα κουραφέξαλα, τα ρημάδια, το διαδίκτυο, υπολογιστές, κινητά και τέτοια. Ειδικά επί Μπορέλι, δεκαετία 90. Φαντάσου δηλαδή τι θα διαβάζαμε και τι θα ακούγαμε. Κι όμως μετά βουλώσαν στόματα αυτοί οι παίκτες. Άρα περιμένουμε. Βέβαια αυτό δεν ξέρω αν θα ισχύσει για τον Γκαρθία, έτσι. Ως εκ θαύματος, αλλά όλα γίνονται στην μπάλα. Είδες και ο Ιμπόρα ξύπνησε προς το τέλος της περσινής σεζόν. Για να δούμε. Όσο όμως δεν παίζει ο παίκτης, θα τρώει κράξιμο. Είναι λογικό.
Γιατί, από αγάπη για την ομάδα τα λέμε. Πάμε άλλο. Όσον αφορά την τοιχογραφία εκεί την καινούρια, με την κατάκτηση του Conference League. Πανέμορφη φάση, εκπληκτική. Ζωντανή, ωραία. Ακόμη και οι παίκτες οι ίδιοι πάθανε πλάκα. Με το που την αντίκρισαν, βέβαια. Αλλά κάτσε να ανοίξω τώρα παρένθεση και να πω για τον Ντόι ότι ενδιαφέρεται, λένε, η Σεβίλη. Είναι κάτι δημοσιογράφοι Ισπανοί. Ό,τι να είναι, εντάξει. Το αν και κατά πόσο αυτό ισχύει θα το δούμε. Πάντως ο παίκτης έχει συμβόλαιο το οποίο λύγει το καλοκαίρι του 25. Άρα, γιατί το αναφέρω αυτό, μην τον χάσουμε χωρίς να οικονομήσουμε, ε? Και το λέω για το καλό του Ολυμπιακού. Για να πάνε μετά τα λεφτά αυτά, για παίκτη πες. Άλλον καλύτερο, λέμε. Εφόσον πωληθεί. Τώρα ο πρόεδρος εκεί της Μπράγκα κάνει τα δικά του, έτσι, τα τερτύπια, τα γνωστά. Άστονε. Εδώ και μήνες λέω και ξαναλέω, υπάρχουν άλλοι όρτες, ας το πω έτσι χαριτολογώντας, πιο φτηνοί, ίσως και πιο καλοί. Αλλά να σου πω, και πιο ακριβώς να είναι ο παίκτης, γιατί όχι. Άμα αξίζει. Άμα δηλαδή είναι σύγχρονος, μπορεί και μαρκάρει κιόλας, ε. Ολοκληρωμένος, ισορροπημένος, αυτό είναι. Από την άλλη για καμπή, υπομονή, εντάξει. Άφτιαχτος είναι αυτός και ο Στάμενιτς, θα πρέπει να τους περιμένουμε. Α, και τώρα που λέω για το Γκαμπή, να πω ότι ο Αραμπί, κάτω στην Κύπρο, βρέθηκε με μια πρώην του Τσούμπερ, ε, μια Αναστασία. Πρόσεξε. Κι αν ήταν ακόμα Ολυμπιακό, θα του έλεγα, κράτα απόσταση. Τώρα όμως, κάνω ό,τι θες, όρμα. Εντάξει είμαστε. Τι να πεις, εντάξει, πέρα από την πλάκα. Φρόνιμος, είναι οικογενειάρχης, τρομερός ο Γιουσέφ. Λοιπόν, το 11 του μεγάλου Αραμπί το πήρε ο Βέλντε, τελικά, όπως είχα προβλέψει. Ναι, διότι στην αρχή είχε πάρει άλλο, της πλάκας, τίποτα. Και μην ορφανώ το 7 του Φορτούνι το πρώην. Στη φανέλα βέβαια. Εντάξει, έτυχε να μην το πάρει κανείς. Ίσως λέμε έρθει παίχτης ο οποίος και θα το πάρει, ε. Και ίσως αυτός ο παίχτης μπορεί να είναι και κοντός, ε. Τάπα σου λέω, ναι. Ρεβίθι, σκέτο. Λοιπόν, κατά τα άλλα, Αναγνωστόπουλος 99, Μπότης 31, εφόσον παραμείνει τελικά, Πασχαλάκης το 1, το 88 ο Τζολάκης. Τι είναι το έτος, μια χαρά τότε, ωραία χρόνια. Ή το Heil Hitler, ναι, σημαίνει και αυτό. Το 8ο γράμμα της Αγγλικής, ε, λοιπόν. Στην άμυνα Κωστίνια το 20, Πυρόλα το 5, Κουτσίδης 67, Αποστολόπουλος 65, Ορτέγκα 3, Ρόντινε 23, Άμπι 6, Μπιανκόν 4, Ρέτσο 45, το 74 το κράτησε, μετά στο κέντρο ο Μπιέλ το 16, ο Στάμενιτς το 8, το 14 ο Γκαρθία, το 11 είπαμε ο Βέλντε, το 96 ο Μουζακίτης, ο Μπάκουλας το 29, ο Παπακανέλος το 64, ο Τσικίνιο το 22, ο Μαρτίν το 10, ο Έσε το 32 και στην επίθεση Γιάρεμτσουκ 17 όπως έχουμε δει, Κοστούλας 84, Καμπί 9 το κράτησε και Μασούρας κράτησε το 19, το δικό μου. Ναι, αφού 19 Μαρτίου γεννήθηκα, τι να κάνω. Λοιπόν, να σου πω τι θα κάνω. Θα μιλήσω για το μπάσκετμπολ, όπου εκεί ο Βιλντόσα δήλωσε ότι θα έφερνε μαζί του στον Ολυμπιακό μας το Λεσόρ, αν γινόταν από τον Παναθηναϊκό, προς συμπαίκτη του, και συμφωνώ, είναι καλός για Ευρωλίγκα. Κορυφή πέρυσι, εννοείται, έφαγε και τον Ταβάρες. Όταν όμως τα έλεγα, εντάξει, βρίζανε. Θέλανε, ξέρω εγώ, Μιλουτίνο, που και αυτός καλός είναι, απλά δεν είναι το ίδιο στυλ. Δεν έχει την αθλητικότητα. Πάντως βολή καλύτερη έχει ο Σέρβος. Και τώρα που αναφέρω εκείνους, είδες, το Χάλκινο πήρανε δικαίως, μη σου πω ότι αξίζανε και το Ασημένιο και τα λέω αντικειμενικά. Διότι παλέψανε, όπως και οι Γάλλοι παλέψανε στον τελικό, κοίταξε να δεις. Ναι, μεν έχει ανέβει το επίπεδο παγκοσμίως, χάρη και στο NBA όμως αυτό δεν το λένε. Τι δηλαδή, ότι Αντετοκούνμπο, ξέρω εγώ, ο Αμπανιαμά και ο κάθε ξένος που έρχεται Αμερική, εκεί δουλεύετε και γίνεται, κατάλαβες ο Ντόντσιτς. Α, αυτή είναι η βιόλα. Και τώρα τελευταία έχει βγει φουρνιά δυνατή παγκοσμίως, όμως από την άλλη και πάλι ποσοτικά δεν συγκρίνεται ο υπόλοιπος κόσμος με την Αμερική. Και αυτό έχει αποδειχτεί. Εγώ τα έλεγα, χωρίς καν να παίζουν άμυνα, χωρίς καν να προσπαθούν, με ξενύχτια, ρώτα και τις ασιάτισες εκεί καταγωγή, έτσι, τις παίκτριες του πινκ πονκ της Αμερικής και θα σου πούνε. Τίποτα, οι διακοπές κάνανε εκεί και τα όσα λένε. Αυτοί που πονέσανε τα έχω δει δεξιά και αριστερά, έχω ρουφιάνους, τι νομίζεις. Τι να πεις, εντάξει, περαστικά τους ευχόμαστε, ξίδι, λουκάρισέ το, διότι δεν γίνεται να βγαίνεις και να λες, ξέρω εγώ,
ότι αυτοί οι παίκτες, αν δεν υπήρχαν, αν δεν ήταν ο Curry, αν δεν ήταν ο LeBron, ξέρω εγώ, Durant, δεν θα κάνανε τίποτα. Άκου τώρα ιστορία. Άκου τρόπο σκέψης. Όλα και εσείς, άμα δεν πηδιώσασταν, δεν θα λέγατε τέτοιες λακιεσμά. Που γενικά καταλαβαίνω, είναι η φάση όπως είναι ο Ολυμπιακός, κορυφή, και τον εμισούν οι περισσότεροι, αν όχι όλοι. Οι υπόλοιποι, έτσι και με την Αμερική, τα ξέρουμε. Όμως δεν είναι λακιαμά, δεν είναι λάθος το να μπαίνεις, ξέρω εγώ, Facebook, Instagram, Twitter, πως τα λένε τώρα το X, ή και εδώ στο YouTube να τα λες αυτά. Και να κακαρίζεις, είναι δυνατόν. Αμερικάνικα είναι ρε βλάκα, αυτά τα λέω στον κάθε βλάκα που το κάνει αυτό. Αντί να κάνεις τον παιοθυλασμό εκεί, ήσυχα ωραία, με ματιές ωραίες τσαχπίνικες και τέλος. Μιλάτε ακόμη και για αναβολικά, πάτε καλά. Έτσι βάζει τα τρίποντα ο άλλος με αναβολικά. Εντάξει, είναι άρρωστοι άνθρωποι. Συνουσιάζονται αυτοί και τα σπίτια τους πραγματικά. Και το λέω έτσι διότι και αυτοί βρίζουνε. Απλά εγώ τους βρίζω χωρίς βρισιές, χωρίς λέξεις κακές. Τι να κάνω, ακούνε και παιδιά. Που εγώ τα σέβομαι αυτά. Α, και τώρα που λέω για παιδιά, κοίτα να δεις. Εσύ ο Τσιτσιπάς, ντροπή σου, Και με τη μάνα και με τον πατέρα τώρα βρεις ίδια, δημόσια. Τα είπε και ο Τσαλίκης, ο τραγουδιστής αυτός τι είναι, δεν ξέρω. Καλά στάπε. Τέλος, δεν ασχολούμαι, δεν αξίζει. Που αυτοί οι άνθρωποι σε φέραν στον κόσμο, έτσι, δώσαν τα πάντα για σένα και μετά τους βρίζεις. Και μάλιστα δημόσια, ξεφτύλα. Είναι έτσι ή δεν είναι? Να επανέλθω όμως στον αγώνα Αμερικής-Γαλλίας που παρακολουθήσαμε, κοίτα να δεις, μια χαρά ήτανε η μετάβαση προς ένα άλλο κανάλι ξένο, όπου είχαν Έλληνα εκεί να μιλάει, ο οποίος όμως ήταν μια χαρά, κομπλέ, αντικειμενικός. Και το λέω αυτό διότι στο κρατικό κανάλι, ναι, μεν συμπαθείς όσον αφορά Ολυμπιακό ο συγκεκριμένος, από την άλλη όμως, όποτε παίζει η Αμερική Ολυμπιάδα, δεν το κραυγάζει και λέει ναι, χαρακτηριστικά, όποτε σκοράρει αντίπαλος. Ωραία, το ξεφούρνησε, και εγώ ξεφούρνησα το βλικά μου. Πολύ απλά. Πάρ' το χαμπάρι κι εσύ και γενικά όσες και όσοι μισούν. Εφόσον στέλνω παιχταράδες, κορυφαίους, δεν υπάρχει περίπτωση να χάσω. Με τίποτα. Αν στείλω 20χρονα μέχρι και 23 ετών, τότε βεβαίως θα χάσω από την Ελλάδα εννοείται, από την Αργεντινή, την Ιγυρία, εντάξει είμαστε. Αυτές είναι οι αλήθειες. Είναι σαν να στέλνεις εσύ τώρα εδώ, Αβδάλα, Λιωτόπουλο, Σαμοντούροφ, πώς τον λένε, κατάλαβες, είναι δυναμών. Αυτό το πράγμα είναι άναδρο, δηλαδή το να πανηγυρίζεις νίκη απέναντι σε αντίπαλο ο οποίος έχει στείλει ελπίδων, της πλάκας. Άντε, ξύπνα. Αυτό πάει σε καρακάξες που μισούν. Άντε, πάμε σχόλια, έτσι για να γίνει διαδραστική η φάση και ξεκινάω από το Δημήτρη, εννοείται, το Χριστοδουλέα. Του αρέσει, λέει, που βοηθάει ο Γιάρεμτσουκ, ενώ ο Καμπί αυτό δεν το κάνει. Όντως, γνωστά είναι αυτά. Και ας μη σκοράρει ο Ουκρανός, λέει. Άσε που η εμφάνιση με τους Κυπρίους ήταν η χειρότερη, λέει. Σε σύγκριση δηλαδή με τα υπόλοιπα φιλικά, τα προηγούμενα, μας κάνανε πολλές φάσεις οι Κύπροι, σωστό? Πάντως εμείς κρατάμε την πίεση ψηλά που απέδωσε καλά στο πρώτο 25 λεπτό. Μετά, Αριστοτέλης Νικολός θεωρεί ότι ο Μπάκουλας είναι έτοιμος, λέει, για Ολυμπιακό. Ίσως και ο Παπακανέλος. Ο τρίτος, λέει, επιθετικός. Καλά, αυτός δεν είναι επιθετικός. Τέλος πάντων, είναι δεκάρι, κρυφός, τέτοια. Λίγο εξτρέμ, λέμε. Ενώ κατά τα άλλα, ο Ουκρανός, λέει, μαζί με τον Μπιέλ να πάνε ως δανεικοί. Καλά, ειδικά ο Γιάρεμτσουκ αποκλείεται. Κατά τα άλλα, θέλουμε άμεσα κεντρικό πιστοφύλακα. Αριστεροπόδαρο, λέει κιόλας. Αντί για Πιρόλα, Ποντένσε και Όρτα. Ενώ η διαιτησία, κάτω στην Κύπρο, της πλάκας, για γέλια, λέει. Μάλιστα. Πάλι καλά που ήταν φιλικό. Πάμε παρακάτω. Red Women. Τέλος τα φιλικά. Πάει αυτός ο κύκλος. Χρειαζόμαστε κεντρικό αμυντικό με κεφαλαία γράμματα. Επιπέδου. Και άμα είναι να αγοράσουμε, λέει, και Ποντένσε και Όρτα και αξίζουν, λέει, ας κάνει δίκη στο εξής. Να πουλήσει Καμπί Έσε. Για χάρη τους, μάλιστα. Και ας μην αρέσει, λέει, αυτό είχε γίνει και με Μπαμχουάν και Ρεαπτσουκ. Μάλιστα. Μετά, Μαρία Μαρία, με μπόλικα εδώ likes. Ευχαριστώ. Ελπινίκη Κάπα, λέει πως θέλουμε ενίσχυση στα μετόπισθεν. Δύο κεντρικοί αμυντικοί, λέει, αριστερός και δεξής, με πόδια τέτοια. Αριστερό back. Τσιμίκα, Κάρμο, λέει, καλά Κάρμο, άστονε. Ήδη είπε όχι, τα κάνουμε, παρακαλάμε. Ή ξέρω εγώ και Χατζηδιάκο, βεβαίως. Αυτός δεξιοπόδαρος, μ' αρέσει, ταχύς. Ο Ροδίτης, ναι. Άσε, λέει, που θέλουμε αντιφορτούνι. Όρτα, λέει, ξουραφιές. Σέντρες. Ναι, ξέρει μπάλα. Θα μπορούσε να γινόταν αντιφορτούνις, αλλά είπαμε. Εκείνος εκεί της Μπράγκα είχε άλλη άποψη. Μετά, George Stephanatos.
Μου λέει, ξέρω εγώ, good show once again, thank you. Γούσταρε και cheerleaders εκεί. Α, οι Κύπριες. Όντως, έχεις δίκιο. Ξέχασα να τις αναφέρω. Αλλά κι εγώ κάτι ήξερα, γιατί μετά θα μας κυνηγάνε. Μετά, Πέτρος Πουρνατζής. Επιγόντος κεντρικό πιστοφύλακα, Ποντένσε και Όρτα. Ίσως και αριστερό back. Μετά, George Καραγιάννης. Με ευχαριστεί εδώ για την ανάλυση, την περιγραφή του αγώνα, του χθεσινού, ευχαριστώ. Εγώ, για την ακρόαση, καθαρίσαμε από νωρίς, λέει. Στο 6 και πίσω, κεντρική πιστοφυλακή, δεν εμπνέουμε σιγουριά, ισχύει αυτό, αν και ο Ντό ήταν καλός, λέει. Ενώ ο Στάμενιτς δεν πιστεύει να μπορεί να ανταποκριθεί ως ηγέτης κτλ. Θα το δούμε. Πάντως, μέχρι στιγμής, όντως, έχει πατώσει, δεν είναι καλός. Ανέτοιμος είναι, λογικό. Ενώ ο Ουκρανός, πολύ καλός, λέει, κινήσεις όλα. Με και χωρίς μπάλα, βεβαίως. Και Βέλντε φαίνεται τρομερός. Απλά να γίνει πιο ομαδικός ο Βέλντε και μια χαρά. Ώρες-ώρες, έτσι. Γενικά, κατά την άποψή του, πρώτος στόχος Ποντένσε. Αλλά και γενικά παίκτες τύπου Όρτα με λίγα χρήματα. Επόμενο σχόλιο. Μιχάλης Στρατηγός. Πιστεύει, λέει, ότι ο Πετρούσεφ μπορεί να βοηθήσει. Θα τον ήθελε, λέει, τουλάχιστον για φέτος. Από την άλλη όμως, άμα ο ίδιος θέλει να φύγει, ας πάει. Ερυθρό Αστέρα. Βέβαια, δεν παρακαλάμε κανέναν. Ολυμπιακός είμαστε μετά. Ο Πέτρος ο Κυρίτσης. Αν είναι, λέει, να φύγει ο Πετρούσεφ για να έρθει καλό τριάρι, τον θυσιάζει. Μαζί σου είμαι. Αλλιώς μη φύγει, λέει, διότι είναι χρήσιμος και πολύτιμος. Ναι, εντάξει. Για πίσω από το Βεζένκοφ, καλός. Αν και είχε αποδειχτεί και ότι και ο Πύρος είναι καλός από πίσω του, έτσι. Αλίμονο. Λοιπόν, αυτά για τώρα. Τα υπόλοιπα κλασικά αύριο το απόγευμα 6 με 7 ώρα Ελλάδος. Κάπου εκεί μέσα ανεβαίνει εκπομπή, τα ξέρουμε. Εφόσον γουστάραμε, like, εγγραφή, σχόλιο, κοινοποίηση, αλλά και το καμπανάκι. Δεν ξεχνάμε να το πατήσουμε, εφόσον με το καλό έχουμε κάνει μόλις την εγγραφή, για να λαμβάνουμε ειδοποιήσεις για όσα θα ανεβαίνουν καθημερινώς, άφιλο κερδός, συνεχώς, δυναμικός. Ευχαριστώ για όλα, χαιρετώ. Ζήτω Ολυμπιακός!